Κρίσιμα χαρακτηρίζουν οι θεράποντες ιατροί τα επόμενα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του 40χρονου άνδρα, ο οποίος χθες νωρίς το απόγευμα έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή του Ασημίου, στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, σε κεντρικό δρόμο κοντά στο χώρο του γυμνασίου. Για άγνωστη αιτία, το ιδιωτικής χρήσης όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Μάλιστα, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες παραδίδοντας τον άτυχο 40χρονο στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Χάρακα, ενώ σε συνεννόηση με τον γιατρό του ΕΚΑΒ, ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο διασωληνωμένο στο Παγνί. Συνεχίζει να βρίσκεται και σήμερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος με μηχανική υποστήριξη. Όπως αναφέρει ο διοικητής του Παγνί Γιώργος Χαλκιαδάκης, παρόλο που οι γιατροί έκριναν ότι δεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η κατάσταση της υγείας του 40χρονου χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ο ασθενής βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη, αλλά σταθερή προς το παρόν. Δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Φέρει κατάγματα, πολλαπλά κατάγματα στις πλευρές, ένα μικρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως επίσης μια υπαραχνοειδή αιμορραγία. Προς το παρόν κρίνεται η κατάστασή του κρίσιμη, αλλά σταθερή. Από τη στιγμή όμως που παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός, αυτό είναι θετικό για αυτό. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο πολυτραυματίας φέρει βαριές κακώσεις και οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του.